ενημερωθώ καλύτερα για την ουσία του προβλήματος. Κάτι που πολύ αμφιβάλλω αν εσείς ή ο κ. Πρωθυπουργός έχετε κάνει. Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Τα ίδια και τα ίδια χιλιορυπωμένα επιχειρήματα ώστε να προκαλέσετε με αυτιστικό τρόπο την ίδια και την ίδια αντίδραση της θεωρητικής σας ομάδας. Λοιπόν, κύριε Τσίπρα, δεν θα δεθώ. Ήσυχα. Πήγα στον Ποπό να μιλήσω με έναν από αυτούς. Για να πληροφορηθώ καλύτερα για την ουσία του προβλήματος. Κάτι που πολύ αμφιβάλλω αν εσείς ή ο κ. Πρωθυπουργός έχετε κάνει. Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική... Πραγματικά μπορώ. Και ασχολούνται με μένα οι ψηφοφόροι, τρολς, φανατικοί, χούλιγκα της Νέας Δημοκρατίας για το τι είχα πει το 2015-16 στην επιχείρησή μου, στη δουλειά μου, όχι στο κοινοβούλιο. Εντάξει, το να μιλάς με εξωγήινους είναι ένα φαινόμενο ειδικού βάρους. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω κι αλλιώς. Δεν το έχω. Αλλά δεν είναι δυνατό πραγματικά. Το λέω αυτό και το προσπαθώ γιατί προσωπικά χτυπήματα δεν θέλω να κάνω. Θα πάμε στο άλλο βίντεο, στο βίντεο 81. Το άφησα απλά για να ξέρετε, μερικοί από εσάς, ότι εμείς ποτέ δεν θα χτυπήσουμε προσωπικά κανέναν, αλλά απορώ πραγματικά με το φράσος ορισμένο να χτυπούν την εργασία μου, όχι την πολιτική μου άποψη. Δεν τα είπα στη Βουλή εγώ αυτά. Στην εργασία μου τα έλεγα, το 2015-16. Πάμε λοιπόν στο βίντεο 81. Δείτε το, εμένα πραγματικά, δείτε το. You've sold us out to globalism. Okay. You are not working for Canada. You are working for your globalist partners. I wonder how much they're paying you to betray Canada. What do we do with traitors in Canada, Mr. Trudeau? We used to hang them for treason. And you're doing that very same thing to us now. We know what you're doing. Λοιπόν, το φαινόμενο Τριντό είναι ίδιο με τον Μακρόν και τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ίδια κοψιά, επαναλαμβάνω, ίδια σχολής, σχολής Κλάους Βαμπ. Βλέπετε λοιπόν ότι ο κόσμος αρχίζει να αντιδρά. Εκατομμύρια Καναδοί μαζί με φορτηγά πήγαν στο πρωθυπουργικό σπίτι, στο Μέγαρο, και ο Τριντό δικοπάζει με τα ελικόπτερα. Και η εντολή που έδωσε, γιατί πόσο φασίστες είναι, είναι να συλλαμβάνονται όλοι όσοι αντιδρούν. Δηλαδή το πάει στα άκρα. Γιατί δεν έχει συνέστηση ο άνθρωπος. Δεν αντιλαμβάνεται τι κάνει. Ζουν στον δικό τους κόσμο και θέλουν να επιβάλλουν με το ζόρι το εμβόλιο, με το ζόρι τη μάσκα, με το ζόρι οτιδήποτε, με το ζόρι λες και αυτοί είναι οι θεοί οι οποίοι αποφασίζουν για ό,τι θα κάνει ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στο σώμα του. Αυτά είναι τυραννοκρατικά πράγματα. Τυραννοκρατία πάει να επιβληθεί στον πλανήτη και εύχομαι οι παγκόσμιες πατριωτικές δυνάμεις να αντιδράσουν. Το εύχομαι και το λέω από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί έρχονται δύσκολες στιγμές. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα.